ποιος νους, σεβαστήν πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, και ποιος λογισμός μπορεί να καταλάβει και να εννοήσει και ποια καρδιά μπορεί να αισθανθεί και να εκφράσει και ποιο στόμα να λαλήσει τον άφατο πόνο τον πρωτοπλάστων Αδάμ και Έβας όταν έχασαν τον επίγειο παράδεισο και εξορίστηκαν σε αυτή τη γη. Πέρασαν πολλά και μεγάλα βάσανα, πόνεσαν, ταλαιπωρήθηκαν, υπέφεραν, πατούσαν αγκάθια και τριβόλους, γενούσαν λύπες στα τέκνα τους, τρώγαν το ψωμί τους με τον υδρότα του προσώπου τους και σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι. Είχαν όμως μια κρυφή χαρά η πλωτόπλαστη και η μετέπειτα. Είχαν το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Μέσα στον επίγειο παράδεισο και λίγο πριν την έξωσή τους, ο Θεός τους υποσχέθηκε ότι θα στείλει το σπέρμα της γυναικός και θα τους ελευθερώσει και θα τιμωρήσει και τον αντίδικο διάβολο και περίμενα λοιπόν τον ερχομό του Λυτρωτή. Η μία ημέρα παρέδινε στην άλλη αυτή την αναμονή, αυτή τη χαρμόσυνη αναγγελία, αυτό το μεγάλο νέο και το μεγάλο ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και έλεγαν με το στόμα του Δαβίδ, ημέρα τη ημέρα ερεύγεται νύχτα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώση. Ε, η μέρα τη ημέρα έρευεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει Γνώση. Το ερεύγομαι είναι από το Η μία μέρα λέει στην άλλη το ρήμα, την κουβέντα του Θεού, το πρωτευαγγέλιο, τον ερχομό του λυτρωτή. Και η μία νύχτα λέει και στην άλλη τη γνώση. Ποια είναι η γνώση, το φως το της γνώσεως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το φως του κόσμου, το φως των ψυχών μας, το μέγα και θαυμαστόν φως, το φως των ηλαρών της Αγίας Δόξης. Και περίμεναν οι γενναίες και καρτερούσαν οι αιώνες και παρέδινε μια νύχτα και η μέρα στην άλλη και έλεγαν οι άνθρωποι τη νέα, τι άλλα νέα και το νέο ένοι, ένα ήτανε ότι περίμεναν το λυτρωτή τον Ιησού Χριστό και με το στόμα πάλι του Δαβίδ και των άλλων ενθέων προφητών και δικαίων παρακαλούσαν αφού σήκωνα τα μάτια τους ψηλά και τα χέρια παρακαλούσαν του ουρανούς και έλεγαν στον Κύριο κλείνον Κύριε του ουρανούς και κατάβηθη χαμήλωσε του ουρανούς και κατέβα έλα δεν μπορούμε άλλο δεν αντέχομαι κάτω από το πέλμα του νοητού Φαραώ, κάτω από την πότα του μεγάλου τυράννου, του εκπεσόντος Αρχαγγέλου, του μεγάλου αδικητή και των οργάνων του. Δεν αντέχομαι άλλο το θάνατο, τη φθορά, την απάτη, την αμαρτία. Δεν αντέχομαι τίποτα, εγίναμε κατακαημένοι και καταχρεωμένοι. Αδιάσαμε, απελπιστήκαμε, φτωχήναμε και περισσότερο καταλάβαμε τι εκάναμε και τι εχάσαμε, παρακούοντας και παραβαίνοντας τη Θεία Εντολή. Και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να αναγγείλει στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ, την Προαιώνιο Βουλή, τη σύλληψη του Ιού και Λόγου του Θεού, στα πεντακάθαρας πλάγνα της εκ Αγίου και συν φωνή αρκούτο ο τον όλο δεσπότης, όταν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μετασου. Σου». Και τότε εχάρισαν τα σύμπαντα και μαζί με τον μετέπειτα μελωδό και υμνογράφο έλεγαν «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείται ουρανή Θεού την δόξαν. Διότι η εορτή του Ευαγγελισμού είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας, είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, είναι η αρχή της θεία Οικονομίας και όλα αυτά τα καλά έγιναν διά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει, μεγαλοπρεπός, χαρμοσύνοστε και γηθοσύνος, την Παμεγίστην Εορτήν του Ευαγγελισμού της Περαγίας Σιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Εορτάζει τη σύλληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτό είναι άλλωστε το νοηματικό περιεχόμενο του Ευαγγελισμού, ευγγελίστη ο Αρχάγγελος ότι θα συλλάβει Υιών. Τον Ιών του Θεού θα τον συλλάβει ως τέλειον άνθρωπον εκ Πνεύματος Αγίου και αυτός θα μπει επικεφαλής της ανθρωπότητος και θα φτιάξει την Εκκλησία και τη Θεία Βασιλεία της οποίας ουκέστε τέλος. Τ' άκουσε αυτά η Μαριάμ, εξεπλάγη ερώτησε πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γινώσκει άνδρα και ο Αρχάγγελος, ο Μέγας Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο γλυκύτατος και ευπροσίγωρος Αρχάγγελος της είπε «Πνεύμα Άγιον, επελεύσεται επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσεις. Θα έλθει το Πνεύμα το Άγιο σε σένα και η δύναμις του υψής του θα σε επισκιάσει η δύναμη του υψίστου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ο ύψιστος βέβαια είναι ο Θεός Πατήρ, η πηγή της θεότητας. Είναι ο εξού τα πάντα ο Θεός και Πατήρ, όπως λέει ο Μέγας Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Και ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος είναι ο διού τα πάντα εγένετο και το Πνεύμα το Άγιο είναι το ενώ τα πάντα. Είναι εκείνο δια του οποίου και με το οποίο διακυβερνώνται τα πάντα. Παίρνουν ζωή και υπόσταση και οντότητα. Εμψυχώνονται και ζουν και κινούνται και υπάρχουν. Είναι μεγάλη και τρισμεγάλη λοιπόν η εορτή του Ευαγγελισμού. Και αφού άκουσε αυτά τα ρήματα του Ευαγγελισμού τα ρήματα η Παρθένος Μαριάμ, από το γλυκύτατο Αρχάγγελο Γαβριήλ, έκλεινε το κεφάλι της και έδωσε τη συγκατάθεσή της. «Ιδού «Η, η δούλη Κυρίου, γέννητόμικα το ρήμα Σου». «Εγώ είμαι η δούλη Σου Κύριε, ας γίνει όπως είπες». Και στη συνέχεια λέει ο θειγόρος Ευαγγελιστής Λουκάς «Και απήλθεν από αυτής ο Άγγελος» και αναχώρησε από κοντά της ο άγγελος γιατί περίμενε να ακούσει το ναι της, να ακούσει την απόφασή της, να ακούσει και τη δική της βουλή αφού εκείνος της διεμήνησε την προαιώνια βουλή του Θεού ήθελε να ακούσει και τη δική της απόφαση, το δικό της ναι. Γιατί η παλαιά Εύα είπε το μεγάλο όχι στο Θεό και χάσαμε τα πάντα. Η νέα Εύα η Θεοτόκος λέει το μεγάλο ναι στο Θεό και κερδίσαμε τα πάντα. Γι' αυτό ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην ενίτε ουρανή Θεού την δόξαν. Ήλθε λοιπόν η σωτηρία από πάνω, από τα ουράνια. Αυτό Θεό για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Ιού και Λόγου του Θεού, που το ήλθε εκ της Παρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου. Έχουμε εδώ νέα πλάση, νέα δημιουργία. Έχουμε ανακαίνιση, αναγέννηση, πάλι γενεσία. Και, και ορτάζει όπως προείπα μέχρι σήμερα και μέχρι τη δέλεια του αιώνος η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μεγαλοπρεπός και θεσπεσίως και φρένετε πάσα πνοή και ύπαρξης. Και η Παναγιά δεν μπόρεσε να αντέξει το μεγάλο νέο, τη μεγάλη και μοναδική κοιοφορία, το κενόν αλφαγιώτα υπό τον ήλιον, το νέον και παράδοξον θαύμα, και έτρεξε να το καταθέσει στην εξαδέλφη της, στην Ελισάβετ, στην ορεινή της Ιουδαίας, με τα σπουδής. Έτσι είναι αδελφοί και πατέρες μου. Όταν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο, είτε αυτό είναι χαρά, είτε είναι λύπη, θέλουμε κάπου να το ανακοινώσουμε, με κάποιον να το μοιραστούμε, κάπου να το υπούμε και να το αναφέρομαι γιατί ο άνθρωπος είναι όν εν διαλόγω και όν εν αναφορά. Θέλει να διαλέγεται και να αναφέρεται. Αν σταματήσει να το κάνει αυτό, κολλάζεται. Του τέστην απομονώνεται. Γι' αυτό και η εξομολόγηση είναι βαθύτατη ψυχική ανάγκη. Ο Μέγας Ευρυπίδης λέει σε μια τραγωδία του ότι και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Εφεσίους το φανερούμενον φως εστί. Ό,τι φανερώνεται, ό,τι βγαίνει προς τα έξω, γίνεται φως. Γίνεται ελευθερία. Το παίρνει ο Θεός. Το παίρνει το ποτάμι της αγάπης και καλοσύνης Του. Και εμείς μένουμε ελεύθεροι. Μένουμε ωραίοι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και περιέβαλε η Εκκλησία την εξομολόγησή μας, την εκβαθέων εξομολόγησή μας με την έγκλη του μυστηρίου, για να έχει εγκυρότητα, επισημότητα, να είναι απόρριτη, να είναι κατοχυρωμένη και να είναι βέβαιη. Γι' αυτό και μας καλεί πάντοτε η Εκκλησία να μετανοούμε και να εξομολογούμεθα. Και ο Θεός συγχωρεί όλα όσα εξομολογούμεθα και δε συγχωρεί μονάχα εκείνα διά τα οποία δεν ζητάμε τη συγνώμη του. Όχι τάχα πως δεν μπορεί, αλλά δε θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας, το δώρο του, το αυτεξούσιον. Λέει ένα τραγούδι δημοτικό, χαρά που το έχουν τα βουνά και κάμπι κάμπη περηφάνια γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει και πατρίδα. Το γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων πέρασε και εκείνο μια σκλαβιά, σαν, της ανθρω... σαν εκείνη της ανθρωπότητας προ Χριστού, κάτω από των μουσουλμάνων το πέλμα των απίστων και αθέων αγαρινών, τη σκλαβιά. Και υπέφεραν τα πάντα, πόνεσαν, λυπήθηκαν, αδικήθηκαν, σταυρώθηκαν και πέρασαν και αυτοί τη Μεγάλη Παρασκευή του γένους των. Περάσαμε δύσκολα και όταν ο Μεχμέ, το δεύτερος, ο γνωστός μας Μωάμεθ, κατέβασε από την Αγία Σοφιά, από τον Τρούλο της, τον Τίμιο Σταυρό της Ορθοδοξίας, και τον εγκρέμισε παταγωδός και με μία σατανική θα λέγαμε ευχαρίστηση και ικανοποίηση και ύψωσε εκεί την ερυθρά ημισέλινο ξέρετε που πήγε και κάθισε αυτός ο σταυρός που έπεσε από εκεί δεν εχάθη και ας πήγε και μπήκε στις καρδιές και τις υπάρξεις όλων των σκλαβωμένων Ελλήνων Ορθοδόξων και των υπολείπων. Και μπήκαν πια στη ζωή του Χριστού την Εσταυρωμένη, εκείνοι οι σκλάβοι οι πατέρες μας. Μετάνιωσαν, έκλαψαν, σταυρώθηκαν με το Χριστό, αναγεννήθηκαν, ανακαινίστηκαν και αγίασαν και ζούσαν όπως λένε οι μεγάλοι αγωνιστές και αποματογράφοι ζούσαν σαν καλόγεροι, σαν μοναχοί, ήσαν σαν λιπόσαρκοι, ζούσαν ταπεινά, έκαναν ακολουθίες, προσευχές, μυστικές λειτουργίες, νηστείες μεγάλες και ό,τι άλλο μπορούσαν και έγιναν ένθεοι, έγιναν αγιασμένοι, έγιναν υπέροχοι και άρχισαν οι πρώτοι βλαστοί, από εκεί βγήκαν οι νεομάρτυρες για τους οποίους μιλήσαμε στην περασμένη μας συνάντηση. Οι πρώτοι πνευματικοί αντιστασιακοί που δεν σκότωσαν κανέναν με τα όπλα τα πνευματικά, αυτό δεν γίνεται αφού δεν είχαν συμβατικά, αλλά παρέδωκαν τον εαυτό τους στο σταυρό και στο θάνατο στα μαρτύρια και στα βάσανα και στο τέλος επισφράγισαν την πίστη και την ομολογία τους με το μαρτυρικό θάνατο, σε σημείο που να θαυμάζουν όχι μόνο οι Έλληνες Ορθόδοξοι και λοιποί, αλλά και οι ίδιοι κατακτητέ και βάρβαροι, όταν βλέπανε πάνω στα σώμα των ομαρτύρων να κατεβαίνει το φως του Χριστού, το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως των Ιλαρών, και να μένει για μέρες και να φωτά και να λάμπει τη νύχτα και λέγαν τι είναι αυτό, τι θαύμα και έλεγαν ακόμα η δικιά μας θρησκεία ο μουσουλμανισμός είναι κάλπικος, είναι ψεύτικη θρησκεία των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι η αληθινή και πόσοι από αυτούς τους μουσουλμάνους, τους καλοπροαίρετους δεν θα άλλαξαν, δεν θα μετάνιωσαν, δεν θα βαφτίστηκαν και δεν θα εμαρτύρησαν. Βεβαίως, άλλωστε και εκείνο ο μουσουλμάνος φρουρός τον Πανάγιο Τάφο, το 16ο αιώνα, που είχαν πάρει οι Αρμένοι από τους Τούρκους κατακτητές το προνόμιο να παίρνουν το φως από τον Πανάγιο Τάφο, να το είχαν οι Έλληνες απαρχής. Βγάλαν έξω τον Πατριάρχη, τον Ορθόδοξο, στην πύλη, στην πόρτα και εκείνοι παρακαλούσαν να έρθει το Άγιο Φως. Και αυτό έσξε την κολόνα και ήρθε στον Πατριάρχη των Ορθοδόξων. Και όταν το είδε ο φύλακας εκείνος ο Τούρκος, είπε μεγάλη πίστη των χριστιανών και οι υπόλοιποι Τούρκοι τον εφώνευσαν και πήγε ως νεομάρτης. Ως νεομάρτης. Βοήθησαν λοιπόν οι νεομάρτηρες τα μέγιστα, το δούλον γένος. Γι' αυτό και τους χρωστάμε πολλά, πάρα πολλά. Βοήθησαν και οι κλεφταρματολοί, βοήθησαν και οι διδάσκαλοι των κρυφών σχολιών, καλόγεροι, παπάδες, λαϊκοί, βοήθησαν τα μέγιστα και οι γυναίκες. Οι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες Ορθόδοξες βοήθησαν τα μέγιστα στην υπόθεση της διατηρήσεως του έθνους και γένους ημών, κυρίως αυτές, για η μητρική αγκάλι είναι ο πρώτος άμβωνας και η μάνα είναι ο πρώτος ιεροκήρυκας που ενσταλάζει στην ψυχή του άπλας του βρέφους τα θεία ρήματα, την Άγια Πίστη, τη Χάρη του Χριστού, το Μεγαλείο του Ουρανού, το ερωικό στοιχείο της Εκκλησίας ποιες να θυμηθούμε, ποιες να πούμε και ποιες να αφήσουμε. Είναι τόσες πολλές και περισσότερο οι ανώνυμες που πρόσφεραν θυσία και λαμπάδα τον εαυτό τους στην υπόθεση της πίστεως και της πατρίδος. Ας είναι η μνήμη του αιωνία, ας αγάλλονται εκεί στους ουρανούς, μαζί με όλους τους πολεμάρχους, μαζί με όλους τους γενναίους, μαζί με όλους τους γνωστούς, κληρικούς και λαϊκούς και μοναχούς και άνδρες και γυναίκες και επώνυμους και ανώνυμους, ας αναπαύονται και ας μη μας ξεχνάνε. Ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, λέει σε ένα ποιημά του, «Αν αστοχήσουμε, αν ξεχάσουμε την πατρίδα, και την πίστη θα μας δικάσουν οι νεκροί και οι αγέννητοι. Αυτοί που θα έρθουν, οι νεκροί έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδως και μας παρέδωκαν αυτή την πατρίδα ελεύθερη και μπορούμε να τελούμε τα της θρησκείας μας ακολύτως, με ελευθερία τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι σημαντικό και έτσι μπορούμε να μνημονεύουμε και εκείνου, να του ευγνωμονούμε για τη θυσία και την προσφορά τους, να παρακαλούμε για την ανάπαυση της ψυχής των και προπαντός να εμπνεώμεθα από το υπέροχό τους παράδειγμα και να προβαίνουμε κι εμείς σε πράξεις γενναίες και μεγάλες και ηρωικές. Τότε αξίζει κανείς να ζει, τότε αξίζει κανείς να αισθάνεται, τότε αξίζει κανείς να λέγεται άνθρωπος, και μάλιστα χριστιανός και μάλιστα Έλλην χριστιανός. Ένα ψήφισμα που έκαμε η διοίκηση της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος αναφέρει απευθυνόμενο στο λαό και τους λέει «Μάθετε λοιπόν ότι είστε χριστιανοί Έλληνες και με τιού τον όνομα να κράζεστε αυτό σας πρέπει, αυτό είναι εδικών σας. Τι κάνουν σήμερα οι δικοί μας κυβερνώντες, προσπαθούν να διαγράψουν το χριστιανός ορθόδοξος και το Έλληνας. Με όλη τους τη δύναμη. Και γράφει εδώ η καλή εφημερίς των περιοδικών, η αναγωγή στα σήμερον συμβαίνοντα ή καλύτερα επιχειρούμενα, όχι υπό προσωρινής επαναστατικής διοικήσεως, αλλά υπό ελληνικής κυβερνήσεως, μετά 180 έτη ελευθέρου εθνικού βίου, γίνεται αυτομάτως. Κάνουμε τη σύγκριση δηλαδή και τα ανάγουμε από την εποχή εκεί στο τώρα. Και, διερω... κανεί κανείς όχι αβάσιμα. Μήπως πρόκειται για έκπτωση σε ένα νέο ραγιαδισμό και τάχα σε ποιου κυρίους και με ποιο δικαίωμα. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας την Ορθόδοξη και την εθνικότητά μας. Είναι δώρα του Θεού. Δεν τα πήραμε από κανέναν. Δεν αδικήσαμε κανέναν. Μας αδίκησαν, μας πήραν, μας παίρνουν. Και φτάνουν σήμερα να λένε οι πολιτικοί μας δεν διεκδικούμε τίποτα. Και φλέγεται τη Βαλκανική και σε λίγο θα φτάσουν και εδώ αυτά τα φοβερά που γίνονται εκεί και απορούν τα κάποιοι, κοπτόμεν υποκριτικός ποιοι έβαλαν τους Αλβανούς να τα κάνουν. Μα οι μεγάλοι τους έβαλαν αδελφοί μου, οι μεγάλοι τους όπλησαν, οι μεγάλοι τους ενθάρρυναν. Μήπως και αυτοί στο κάτω κάτω είχαν όρεξη να κάνουν πολέμος, να σκοτώνουν ανθρώπους, να σκοτώνονται ήδη. Τι θέλουν οι μεγάλοι στη Βαλκανική, είναι νέε αγορές και θέλουν σφαίρες επιρροή να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και η Αμερική και η Γερμανία. Αυτή να από πίσω. Γιατί έχουμε πολιτείες της Αμερικής κολλημένες, Ηνωμένε και πολιτείες της Ευρώπης. Και είναι αυτές σε πόλεμο μεταξύ τους. Εμπορικό πόλεμο, οικονομικό πόλεμο. Σας παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχει αυτόδη πυρετός και στην Αμερική γιατί δεν υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο και στην Αμερική, και γιατί κάθε τρει και λίγο μα τα λένε και μετά τα αλλάσουν, λένε ότι κάτι είναι επικίνδυνο και μετά το ξεχνάνε και φέρουν άλλο. Φοβάμαι μήπω μπλοκάρουν τα προϊόντα τη Ευρώπη. Για να μα φέρουν τα προϊόντα τη Αμερική, τα κρέατα και τόνα και τ' άλλο. Αλλά πού θα πάει, αν θέλετε να είναι η δεν μπορώ. Πού θα πάει όμω ο μεγάλο μακριγιάννη γράφει στα απομονευματά έκαμαν σχέδια και ο γεωροθεός τους τα χαλούσε. Είδατε πώς, πόσο καιρό κάνουν να βγάλουν πρόεδρο. Του ζάλισε το κεφάλι ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Κύριος των δυνάμεων. Τους χάλαξαν τα μηχανήματα και βάλαν τον χρυσό του στο χεράκι και μέτραγαν μετά τα ψήφου και το ένα και άλλο. Τι νομίζουν λοιπόν αυτοί οι Κύριοι και οι όποιοι άλλοι Κύριοι ότι αυτοί είναι τα αφεντικά ότι αυτοί είναι οι παντοκράτορες, εμ δεν είναι αδελφοί μου. Παντοκράτορ είναι ένας και μόνο ο Κύριος, ο Σταυρωθής και Αναστάς. Εκείνος που κρατάει στα χέρια του τα σκλής του θανάτου και του άδου. Εκείνος που έγινε τον νεκρός και η δουζή, όπως λέει ο ίδιος στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο αφέντης της ιστορίας και του κόσμου. Αυτός κρατάει στα χέρια του τα σύμπαντα, βαστάζει τα πάντα. Και εμείς λέμε στην Παναγιά, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Και ρωτά ο Μέγας και ο Ρωνοφάνδρος Βασίλειος, πού έστηκε η γη, πού στέκεται η γη, πού στηρίζεται η γη. Στην αγάπη του Θεού και στους νόμους και στις δυνάμεις που έθεσε εκείνος. Που όταν θα πει μια κουβέντα, οι ε, δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος της, αφού είναι και τερόφωτη. Οι αστέρες εκ του ουρανού πεσούνται και όλα τα υπόλοιπα που διαβάζουμε στα Ιερά και Άγια Ευαγγέλια, και τα οποία θα γίνουν λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εμείς λοιπόν οι Ορθόδοξοι Έλληνες πρέπει να κάνουμε αντίσταση και ο Μάρτιος προσφέρεται, είναι πολεμικός μήνας και ένα άσμα έλεγε στις παραμονές του 21. Κρυφά το λένε τα πουλιά, κρυφά το λένε τα ειδόνια, κρυφά το λέει και ο γούμενος από την Άγια Λαύρα. Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε. Δεν είναι ο περσινός καιρός και ο φετινός χειμώνα γιατί εσηκώθη πόλεμος. Το Μάρτιο του 1821 εσηκώθη πόλεμος. Κατον απίστων, κατονα αθέων, Κάτων τυράννων. Κάτων κατακτητών. Υπερπίστεως και πατρίδος. Για του Χριστού την πίστη την Αγία. Και της πατρίδος την ελευθερία. Και με ένα σύνθημα να διώξουμε τον τύρανο. Ή όλοι να χαθούμε. Η ελευθερία ή θάνατος. Η ελευθερία η ελευθερια είναι το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Πνεύμα εκείνο της ελευθερίας που ύμνησε ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Είναι το Πνεύμα της ελευθερίας που βγήκε από τα κόκαλα των Ελλήνων τα Ιερά και φωνάζει μαζί με όλους «Χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά». Είναι το Πνεύμα εκείνο της ελευθερίας, που πήγε στην Τριπολιτσά, που πήγε στο Μεσολόγγι, που πήγε στα Δερβενάκια, που πήγε και που δεν πήγε, σε στεριές, σε θάλασσες, σε νησιά, σε βουνά, σε κρυσφύγετα, σε λιμέρια αρματολών, σε πόλεις, σε χωριά, σε συνοικίες, σε χωράφια, σε πρόβατα, οπουδήποτε πήγε παντού και ξεσήκωσε τους γενναίους Ορθόδοξους Έλληνες σε επανάσταση. Το αγέρι εκείνο της φιλοκαλικής αναγεννήσεως που έγινε κίνημα αναγεννητικό των κολυβάδων έδωσε φτερά στους Έλληνες. Και όπως λέει ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης στη διήγηση των συμβάντων της ελληνικής φυλής, ο πόθος για την ελευθερία και η επιθυμία μας ήλθαν από τον ρανό σαν μια βροχή. Όπως ήλθε η Βουλή προαιώνιως στην Παρθένο Μαρία μέσω του Γαβριήλ ότι θα ελευθερωθεί το γένος των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, έτσι ήλθε ο πόθος και η επιθυμία της ελευθερίας στους σκλαβωμένους Ορφόδοξους Έλληνες σαν μια βροχή, από τον ουρανό. Μας είπαν δε τρελούς που κάναμε την επανάσταση. Μα αν δεν είμαστε τρελοί δε θα την κάναμε. Εμέθησαν οι γενναίοι εκείνοι πολεμάρχοι. Από το αθάνατο κρασί του 21. Όπως είπε στους άλλους πολεμάρχους του 40. Ο μέγας επικός και εθνικός ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Λέγοντας αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλον κανένα, μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Με το αθάνατο κρασί του 21 εμέθησαν εκείνοι οι πολεμάρχοι. Και τι είδω το κρασί αυτό, ή το κρασί φιλοθείας. Ήσαν φιλόθεοι οι μεγάλοι μας πρόγονοι. Αγαπούσαν το Θεό, ήσαν φίλοι του Θεού. Άκουγαν το Χριστό έκαμαν τα θελήματά του. Τον είχαν στην ψυχή τους και στη ζωή τους. Και έκαμαν όπως έκαμε και ο Χριστός τηρουμένων των αλογιών πολλές θυσίες για την πίστη και για το γένος. Ήσαν φιλόθεοι διαβάζοντας τα πνευμονεύμα των μεγάλων πολεμάρχων σε κάθε σελίδα εμέσως ή αμέσως αναφέρονται στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγιά, στους Αγίους, στους μάρτυρες, και στους ήρωες στα πνεύματα και στις ψυχές των δικαίων Ήσαν φιλόθεοι και ήταν φιλόθεος ο Ιερός Κλήρος για τον οποίον ο υπασπιστής του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος από τα μαγούλιανα της Γορτινίας γράφει στα υπέροχα απομνημονεύματά του Ο ελληνικός κλήρος ή το προορισμένο άνωθεν για να ευρεθεί τόσον φιλόπατρης και να σώσει ολόκληρον το έθνος. Διότι άμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εχάθη, ο κλήρος εδέχθη την κυδομονία έθνους απροστατεύτου και μη έχοντος άλλο στήριγμα κι άλλην παρηγορίαν ή μη μόνον την θρησκείαν. Ο κλήρος λοιπόν, οι πατέρες μας, αγκάλιασαν το απορφανισθέν έθνος των Ελλήνων. Το προστάτευσαν, το παρηγόρησαν, το βοήθησαν, το έσωσαν. Γι' αυτό και η Εκκλησία απέβει τροφός και φρουρός του γένους των Ελλήνων. Το έμαθαν γράμματα, διέσωσαν τις παραδόσεις και την ιστορία και το έφεραν στο μεγάλο και γλυκό ξημέρωμα του 21 και για να μην διαβάζω και σας κουράζω, λέει στη συνέχεια ότι οι λαϊκοί φοβόντουσαν να αρχίσουν την επανάσταση και μήπως αποτύχουν αλλά και δεν είχαν θάρρος. Και τότε οι γενναίοι κληρικοί και μοναχοί πήραν μαζί με το σταυρό στα χέρια τους και τα όπλα τα οποία ευλόγησαν και με τα οποία εφέρισαν τον τύρανο και ελευθέρωσαν την πατρίδα. Σήμερα βέβαια εύκολα τους κατηγορούμε και τους κατακρίνουμε. Αν είμαστε όμως στην εποχή τους, αλλιώς θα σκεπτόμεθα και τους λέγαμε το μεγάλο μπράβο, το μεγάλο έβγε, θα τους δίναμε και το χέρι, θα το φιλούσαμε, θα τους προσκυνούσαμε. Γιατί όποιος δεν έχει περάσει σκλαβιά, δεν καταλαβαίνει τι θα πει αυτό και εύκολα μπορεί να κρίνει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Η κάθε εποχή όμως έχει τα δικά της και κρίνεται με τα δικά της μέτρα και με τις δικές της περιστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια και μάλιστα οι αρχιερείς επέτρεψαν στους ιερείς να κάνουν παρακλήσεις και δεήσεις υπέρ της επιτυχίας της Επαναστάσεως. Και όταν οι λαϊκοί είδαν τις παπάδες και τους μοναχούς να παίρνουν στα χέρια μαζί με το σταυρό και τα όπλα, άδραξαν και εκείνοι τα όπλα. Και ορμώντας κατά των Τούρκων είπαν, μη μείνει Τούρκος στο Μοριά, μη δες τον κόσμο όλων. Και όπως σημειώνει ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η ψυχή και η καρδιά της Επαναστάσεως, μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, ότι στην αρχή Είχαμε ομόνια και σύμπνια και ενότητα. Άλλος έφερε νερό, άλλος ψωμί, άλλος βόλια, άλλος φύλαγε τα πρόβατα και τα παιδιά των αγωνιστών και είχαμε τέτοια ενότητα που άμα μας τη χάλαγαν αυτοί που ήρθαν απ' έξω θα φτάναμε σε λίγο και στην πόλη. Εκείνο που μας χάλασε δυστυχώς είναι η επάρατη διχόνια η οποία και σήμερα μας χαλάει. Είδα τι ωραία μας ταλαιπωρούν και μας διαφεντεύουν οι πολιτικοί μας, εφαρμόζοντας το δόγμα των αρχαίων Ρωμαίων. Τι μας διέρεσαν με τα κόμματα. Λες και όλοι οι Έλληνες δεν είναι πατριώτες. Λες και όλοι οι Έλληνες δεν θέλουν το καλό τους. Λες και όλοι οι Έλληνες δεν είναι λογικοί. Λες και όλοι οι Έλληνες δεν έχουν ψυχή. Λες και όλοι οι Έλληνες δεν είναι υπέροχοι. Πού να βρει σαν του Έλληνε, αδελφοί μου. Πού να βρει σαν του Έλληνε. Οι Έλληνε έχουν καρδία, έχουν αισθήματα, έχουν αγάπη. Και όταν του πιάει το σφιγμό, και όταν του ρίξει το φιλότιμο, κάνουν τι μεγαλύτερε θυσίε, τι ηρωικότερε πράξει και αποβαίνουν παραδείγματα αυτοθυσία και ηρωισμού όταν έχουν αρχηγού όταν έχουν υπέροχους μπροστάριδες, που ήδη κάνουν πράξη αυτά τα οποία λέγουν στη θεωρία. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο Μεγάλος Μακρυγιάννης, η Μαντόη Μαυρογένους, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, έχοντας υπέροχο παράδειγμα, παράδειγμα πίστεως και πατριωτισμού, Προχωρούσαν μπροστά και ήρχονταν από κοντά τους οι πάντες. Γι' αυτό και έκαναν τόσες μεγάλες μάχες και ελευθέρωσαν τη γλυκύτατη πατρίδα μας και συγκίνησαν τον κόσμο, όλη την παγκόσμια σκηνή και κίνησαν και ρεύμα φιλελληνισμού για την απελευθέρωση της πατρίδος μας. Όταν άρχισαν <coughs> είχαν μαγκούρες και αξίνες και ρόπαλα και με αυτά άρχισαν την επανάσταση, αλλά είχαν τη βοήθεια, τη δύναμη και τη σκέπη του Χριστού. Και μπόρεσαν εκείνοι αγύμναστοι, εκείνοι άτακτοι, εκείνοι απόλεμοι, εκείνοι φοβισμένοι, εκείνοι δυσκολεμένοι και δειλοί, εκείνοι λαγοί, να γίνουν λεοντάρια, να γίνουν ήρωε, να γίνουν μεγάλοι, να σκοτώνουν του Τούρκου, να παίρνουν τα όπλα, να κάνουν πόλεμο τακτικό και να νικάνε εις τρόπον ώστε να θαυμάζει ο ουρανός και η γη, κάτω από το βλέμμα το σκληρό και ανάλγητο του Μέτερχινιχ του Σουλτάνου και των υπολείπων μεγάλων Ανατολής και Δύσεως που ήσαν και τότε εναντίον μας. Είμαστε και τότε ανάμεσα στον Τούρκο και στον Φράγκο και όμως μπορέσαμε με την πίστη του Χριστού την Αγία και νικήσαμε. Κάναμε το θαύμα του 21 για το οποίο ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας που τα μέγιστα συνετέλεσε στην απελευθέρωση της πατρίδος μας, έλεγε στην τέταρτη εθνικη συνελευση 1829 ας δοξασομεν ολοψυχος τον υψη των θεων ας ευλογησομεν το αγιον αυτου ονομα η εσπλαχνια του δια έσωσε την Ελλάδα». Αυτό τα λέει όλα η εσπλαχνία του δια θαυμάτων έσωσε την Ελλάδα. Πώς και με τι και πόσο να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους γενναίους, τους μεγάλους του 1821, τους πατριάρχες, τους αρχιερείς, τους ιερείς, τους διακόνους, τους μοναχούς, τους λαϊκούς, τους ήρωες, τις ηρωίδες, τους φιλέλληνες, τους ναυτικούς και τους στεριανούς, τους μεγάλους των ελληνικών παρικιών του εξωτερικού, τους εμπόρους και όλους εκείνους, οι, οι οποίοι πρόσφεραν τα πάντα για την πίστη και το γένος. Γράφει ο Φωτάκος, μόλις άρχισε η, η Μεγάλη Επανάσταση, από τη Γαλλία, από τη Ρωσία κυρίω και από το εξωτερικό, πολλοί άφηναν το εμπόριο και ό,τι άλλο είχαν, και ήρθαν στην πατρίδα να πολεμήσουν για την απελευθέρωσή τη, φέροντα και χρήματα και ό,τι άλλο είχαν. Αλλά προπαντό την ίδια ύπαρξη και υπόσταση και οντότητά του, και προπαντό την αγάπη και το θάρρο και τη διάθεση θυσία για την απελευθέρωση τη πατρίδο μα. Θα μπορούσα να λέω συνέχεια από αυτά και έχω πάρει και φόρα όπως βλέπετε. Αλλά οι μέρες το απαιτούν και οι περιστάσεις το ζητάνε. Και πρέπει να εμψυχωθούμε πάλι από την Άγια Εκκλησία να σώσουμε την πίστη και το γένος. Μας τυπάνε από παντού και ύπουλα. Έχουμε νέα τουρκοκρατία χειρότερη από την παλαιή. Το βλέπουμε, το διαισθανόμεθα, το αφουργαζόμεθα και το υποτονφορίζει το σιγοψιθυρίζει στα αυτιά μας το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Ελευθερίας, το Πνεύμα των προγόνων μας. Και θα ήθελα να κλείσω, μιας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μέγιστη και τελειώνει, με μια ωραία δημοσίευση που έγινε στην εφημερίδα τα Νέα 23 Τρίτου 1999 από τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο, γνωστό σας. Να διαβάσω ένα κομματάκι και να κλείσω με. Και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, γιατί δεν τελειώνουν αυτά. <Και> Γράφει λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος, και με αυτό θα κλείσουμε. Παλιά πήγαινα κάθε Παρασκευή στην Εκκλησία για τους χαιρετισμού. Δεν το έκανα από θρησκευτικό καθήκον, αλλά για λόγους αισθητική πρωτίστως. Μου άρεσαν οι χαιρετισμοί, τα υπέροχα ποίηματα, οι εξαίσιες μελωδίες, οι ωραίες φωνές των ψαλτάδων. Μου άρεσε και ο κόσμος που άναβε με βλάβια το κερί του, προσευχόταν ταπεινά και παρακολουθούσε την ακολουθία με κατάνοιξη. Προχθές όμως πάλι ξαφνικά αποφάσισα να ξαναπάω στην εκκλησία. Διάλεξα την Αγία Εκατερίνη στην Πλάκα. Με το που μπήκα έμεινα έκπληκτος. δεν έπεφτε καρφίτσα. κι όλο ερχόντουσαν κι άλλοι άνθρωποι όσο περνούσε η ώρα. Με σόκοποι, γέροντες, αλλά και νέοι και αλλοδαποί, δεκάδες αλλοδαποί. Θέλω να μιλήσω για τους νέους. Ήταν πολλοί. Χωρί κουστούμια, με μακριά μαλλιά, με σκουλαρίκια, με στρατιωτικά απέχονα, με δερμάτινα μπουφάν, με μπότε. Πολλέ ήταν και οι νέε, και αυτέ ντυμένε όπω τα περισσότερα κορίτσια του καιρού μα. Κάτι σε νέα βγήκα στο προάβλιο για να πάρω λίγο αέρα. Έκανε ψόφορ. Παρ' όλα αυτά, άκουγαν την ακολουθία κουκουλωμένοι στα πανοφόρια του τουλάχιστον 50 άνθρωποι. Κανεί δεν κάπνιζε. Κανεί δεν έπιανε κουβέντα με τον διπλανό του. Όλοι ήταν απορροφημένοι από τι ουράνιες μελωδίες που έρχονταν από μέσα. Κάποια στιγμή οι ψυχέ όλων μα γέμισαν από το, από το τι υπερμάχω. Ένα άνδρας με μουσί γύρω στα 28 με 30 ήρθε προ το μέρο μου. Μιλούσε τσάτρα πάτρα τα ελληνικά, με ρώτησε, Ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Του <Τι> είπα, <Τι> 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 του είπα ποιο είναι, σήκω στα χέρια του ψηλά όπως κάνουν οι φύλαφλοι, έχουμε και αυτό στο <σκυρίζει> γήπεδο, όταν η ομάδα τους βάνει γκολ και είπε «Καταπληκτικό» <σκυρίζει> και τα μάτια του έλαμπαν από ευδαιμονία. Να τότε το τι να ο Ευαγγελισμός Θεοτόκ, την Ορθοδοξία, η αλήθεια είναι η Ορθοδοξία μας. Γι' αυτό και όλοι πάμε προς τα εκεί και σχερετισμού, κατακλείζω με του ναού. Να εμνήσω με τη Θεοτόκο. Έστω και από συνήθεια που εδώ ο ωραίο δημοσιογράφο. Τι σημασία έχει, μέσα εκεί η ψυχή μα πλάθεται και ευλογείται. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω, αφού και πάλι ευχαριστήσω του πατέρε, το ίδρυμα, το σταθμό τη Εκκλησία και όλου εσά ολόψυχα. Όλους εσάς. Θα έχουμε τώρα την Παρασκευή τρει ώρα χαιρετισμού, το Σάββατο 5 6 λειτουργία και την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε το μεγάλο κανόνα τρεις ώρα και μετά θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Ας ψάλλουμε τώρα το καταπληκτικό που μας είπε ο Αλλοδαπός στο Ναό της Πλάκας στην Αγία Εκατερίνη. Τι νικητή Χαριστήρια Αναγράφωση Η πόλη σου Θεοτόκε Άλλος έχου, Σαν το κράτος, Απ' όσου μαχητών εκπαντιών με κινδύνων Και πάλι ευχαριστώ η Παναγία Βοηθιά μας. Καλή σας νύχτα.